Ποιο όφρον, κύριε Οικονόμου, δεν φοβάται? Διότι όλα τα βλέπουμε. Βλέπουμε δηλαδή κάθε παρανοϊκό σενάριο το οποίο απευχόμαστε όλοι και θεωρούμε ότι είναι ένας μακρινός εφιάλτης να ζωντανεύει την επόμενη μέρα. Είστε της άποψης συμφωνία να είναι και ό,τι να είναι, όπως και το καλοκαίρι, κάτι για το οποίο είχατε κατηγορηθεί και στο ποτάμι? Κοιτάξτε, επειδή πρέπει κάποτε να βρούμε έτσι μια επικοινωνία με την πραγματικότητα και επειδή ενώ βλέπουμε ότι το κακό που ζούμε, το κακό που βιώνουμε, έχει και ένα χειρότερο κακό την επόμενη μέρα, πιθανώς. Πολύ σωστό. Θα πρέπει αυτό να το αντιληφθούμε. Και τι σημαίνει η απόλυτη καταστροφή. Και προτού κλαίμε οι πολιτικές δυνάμεις και η κοινωνία πάνω από τα ερείπια της χώρας, πρέπει να συνοηθούμε. Αυτή η αφροσύνη είναι μοναδικό φαινόμενο ελληνικό που μας διακατέχει. Αυτό το ότι δεν συνειδητοποιούμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι η διεθνής πραγματικότητα, ποια είναι η πραγματικότητα της γειτονιάς μας, μέσα στην οποία πρέπει να στήσουμε και να διασφαλίσουμε το αύριό μας σε μια, πριν απ' όλα, ασφάλεια και δεύτερο σε μια ευημερία. Με αυτούς τους τρόπους, κυνηγώντας την καταστροφή, προφανώς δεν τα διασφαλίζουμε αυτά. Mm-hmm. Οι εκλογές θα είναι ολέθριες. Γιατί θα περάσουμε πια ως εκλογή. Εσείς λέτε αλλαγή κυβέρνηση, επιμένετε σε αυτή την πολιτική θέση. Ναι, επειδή η κυβέρνηση φαίνεται ότι αδυνατεί να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα, γιατί αδυνατεί να έρθει σε επικοινωνία με την πραγματικότητα και να την συνειδητοποιήσει για να κάνει το σωστό. Νομίζω ότι μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης είναι αυτό που ζητείται από αυτή τη Βουλή, προκειμένου να πάμε στην αξιολόγηση. Μάλιστα. Η χθεσινή δραματική έκθεση της Επιτροπής ακριβώς του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, που επισημαίνει ότι κάθε μέρα που περνάει επιβαρύνει την πλάτη, την καμπούρα του ελληνικού λαού με ένα απίστευτο ποσό επιβάρυνσης, που όλες αυτές οι τρύπες που δημιουργούνται θα πρέπει να καλυφτούν. Προφανώς με πρόσθετα μέτρα. Mm-hmm. Αφού δεν παράγουμε, γιατί δεν έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες να παράγουμε εθνικό πλούτο, δεν συζητάμε από αυτού που θα έπρεπε να είναι το μόνο θέμα της δημόσιας συζήτησής μας. Όλα αυτά θα πρέπει να έρθουν από δανεικά. Πώς θα έρθουν από δανεικά? Είναι τραγωδία αυτό που ζούμε και δεν συνειδητοποιούμε τι κάνουμε. Μένουμε έτσι όπως είμαστε και επιστρέφουμε να συζητήσουμε και τα στοιχεία βεβαίως αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, κύριε Δανέλη, από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.